ζητούσα να μου πείτε δύο έργα στα οποία θα προχωρούσατε σε περίπτωση που αναλάβετε τα ενία του Δήμου, ποια θα ήταν αυτά? Βεβαίως. Θα πρέπει να τονίσουμε εδώ, κυρία Μουστάκα, ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης δεν είναι ένας απλός μικρός Δήμος μιας κάποιας επαρχιακής πόλης. Είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος Δήμος. Είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος Δήμος και πολλά προβλήματα και εξίσου πολλές απαιτήσεις της χώρας, αν το δει κανείς από γεωπολιτικής ή γεωστρατηγικής άποψης. Επομένως, τέτοια ζητήματα όπως ετέθησαν καθαριότητα και διάφορα άλλα, ακόμη και αυτό που πολύ ορθώς ετέθη προηγουμένως για τη διαγραφή των χρεών, δεν είναι δυνατόν ένας απλός πολίτης να μπορεί να πάει και να διεκδικήσει με τον νόμο Κατσέλη, λόγου χάρη, το δίκιο του απέναντι σε τράπεζες και να μην μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα, να το διεκδικήσει αυτό το πράγμα ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Εμείς πιστεύουμε ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα πρέπει, ένας περίκλειστος Δήμος, να τονίσουμε εδώ, ο οποίος συνορεύει με πολλούς άλλους όμορους Δήμους και αποτελούν το μεγάλο πολυδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, θα πρέπει να πάρει μια πρωτοβουλία ώστε να αναπτυχθεί, θα το κάνουμε εμείς αυτό, μας δοθεί ευκαιρία, ένα διαδημοτικό όργανο, η Διαδημοτική Θεσσαλονίκη, η οποία θα διεκδικήσει εν τη πράξη όλα αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Τα θέματα αυτά δεν λύνονται με ημίμετρα. Τα ημίμετρα απλά ανακουφίζουν κάποιες καταστάσεις, όπως πολύ εύστοχα διάβασα, θα τα πει καλύτερα ίσως και ο Μιχαήλ στο πρόγραμμά του για τις θέσεις πάρκινγκ στο λιμάνι και αλλού. Αυτά είναι ημίμετρα προσωρινών λύσεων. Εμείς πιστεύουμε ότι μέσα από μια διαδημοτική συνεργασία θα μπορέσουμε να πάμε σε λύσεις πραγματικά ουσίας όλων αυτών των προβλημάτων. Αυτά, τέτοιου είδους θεσμικές παρεμβάσεις, δεν είδα να κάνει η επερχόμενη διοίκηση του κ. Μπουτάρη. Έκανε άλλου είδους θεσμικές δράσεις μέσα στην πόλη, όπως λόγου χάρη η δημιουργία ενός κέντρου υποτίθεται αλληλεγγύης, ενός οικονομικού εγκληματία, όπως είναι ο κ. Σόρος, έτσι, και άλλου είδους παρεμβάσεις, όπως να δώσουμε το κέντρο, σε τι αναφέρεστε? Μιλάω για το κέντρο αλληλεγγύης που έχει ιδρυθεί στο Δήμο Θεσσαλονίκης και το εγγενείο ο κύριος Δήμαρχος του κυρίου Σόρος, το κέντρο αλληλεγγύης. Και μάλιστα είπε και σε εκείνη τη συνέντευξή του ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης αποτελεί το σημαντικότερο συνεργάτη του Ιδρύματος Σόρος μέσα στην πόλη μας. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι έχει κάνει ο κύριος Σόρος και ποιες είναι οι θέσεις του επί του Μακεδονικού. Μάλιστα. Λοιπόν,